Ναι, και αφορά κυρίως το κοινάλ, το κίνημα αλλαγής. Θα μπορούσε να ήταν πρόωρα ίσως, αλλά θα μπορούσε να ήταν ένας τίτλος που να έλεγε «Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι εξοφλήσαμε». Και αν τα γεγονότα της σημερινής ημέρας, συνευρίαζε σήμερα το κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Στο κόμμα αυτό, η κυρία Γεννηματά, το κίνημα αλλαγής, είναι μέλος. Και ο κύριος Τσίπρας είναι παρατηρητής. Mm-hmm. Όμως, στη συνευρίαση, η κυρία Γεννηματά, στη σύνοδο αυτή, δεν παρέστη. Αντίθετα, πήγε και μίλησε ο κύριος Τσίπρας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στη συνευρίαση, ο πρόεδρος του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ο κύριος Σεργέη Στάνισεφ, υπογράμισε την έντονη διαφωνία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών με τη στάση που κρατά το Κινάλ και η κυρία Γεννηματά mm-hmm. στο ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών. Παρεμπιπτόντως πρέπει να πούμε πως όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών συνεχάρισαν προσωπικά τον κύριο Τσίπρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι από αυτό λοιπόν προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί δεν είχε πάει η κυρία Γεννηματά στη συνάντηση αυτή, στη Σύνοδο? Αυτό ήταν ένα ερώτημα στο το οποίο το έφεσαν και, και ορισμένοι από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ίσως η εξήγηση να ήταν, η πολιτική εξήγηση, mm-hmm. να ήταν σε αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, συνομιλώντας με τους Ευρωπαίους ηγέτες, όταν τους είπε ότι η κυρία Γεννηματά με τον κύριο Μητσοτάκη και με τους άλλους αποτυχημένους διαχειριστές, το λέω με εντός εισαγωγικών έτσι όπως ο ίδιος το είπε, ναι. με τους άλλους αποτυχημένους διαχειριστές του παρελθόντος, mm-hmm. έχουν συγκροτήσει ένα ενιαίο μέτωπο πολιτικής υποκρισίας και εθνικιστικού λαϊκισμού. Κώστα, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι εξαιρετικά πρόωρο να πούμε ότι όσο και αν είναι, ας πούμε, φιλοξενούμενος στους σοσιαλιστές ο κύριος Τσίπρας και μέλος της οικογένειας η κυρία Γεννηματά, εδώ έχουμε μια αντιστροφή των όρων. Δηλαδή, από το ρεπορτάζ που έχεις εσύ από τις Βρυξέλλες, σου προκύπτει μια μάλλον πολιτική απομόνωση της κυρίας Γεννηματά στην ίδια της την πολιτική οικογένεια. Γιώργο, συμβαίνουν την ίδια περίοδο δύο πράγματα μαζί. Το πρώτο είναι ότι έχουμε στο εσωτερικό διαλυτικά φαινόμενα στο Κινάλ. Την Κυριακή πρόκειται να συνευριάσει και το ποτάμι και θα έχουν τα όργανα του απόφαση για το τι θα κάνουν και αν πρόκειται να συνεχίσουν να παραμένουν στο Κινάλ. Ταυτόχρονα, αντικειμενικά διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια απομόνωση της κυρίας Γεννηματά από την ευρωπαϊκή πολιτική της οικογένεια. Έτσι, με αυτά τα πράγματα, ο Τσίπρας από ηγέτης της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα και της προοδευτικής παράταξης ευρύτερα στην Ελλάδα μπορεί να μεταβληθεί σε ηγέτη και του κέντρου. Mm-hmm. Αυτό είναι μια νέα διάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Και μάλιστα όλα αυτά την ώρα που συμβαίνουν και ενδιαφέρουσες διεργασίες στην πολιτική οικογένεια της κυρίας Γεννηματά. Ο Πέδρο Σάντσεφ πλέον δεν είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας. Ο κύριος Κώστα είναι εκεί. Προχτές είχαμε την συναντήληψη και τη συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα στο Λονδίνο με τον Τζέρεμι Κόρμπιν, τον ηγέτη των εργατικών, για το πώς οι δυο τους μπορούν να αναμορφώσουν το πρόσωπο της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Θέλω να πω, είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα στη Σύνοδο των Σοσιαλιστών από ό,τι ήταν πέρσι. Έτσι. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια πολιτική και προγραμματική σύγκληση στα ζητήματα, σε βασικά ζητήματα. Για παράδειγμα, και στην οικονομική πολιτική, αλλά και στο ζήτημα το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο συζητείται αυτή την ώρα, σήμερα και αύριο, στις Βρυξέλλες, ο κύριος Σάντσεφ και ο Πορτογάλος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχουν κοινές θέσεις και συνηγορούν σε ένα μπλοκ προοδευτικών δυνάμεων για μια διαφορετική αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων. Μάλιστα. Κώστα Πουλακίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε στην κατευθύνση.